Χριστοπούλου Δέσποινα ονομάζομαι. Είμαι απολυμένη καθαρίστρια. Θα ήθελα, είναι από τις ερωτήσεις που περιμένει ο κύριος Υπουργός. Θα ήθελα λοιπόν να τον ρωτήσω πρώτον. Μάθαμε από την κυρία Χριστοφιλοπούλου ότι δεν έχουμε κινητικότητα, γιατί μας είπε είμαστε χαμηλών προσόντων. Τώρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει χαμηλά προσόντα ή αν πρέπει να έχεις υψηλά προσόντα για να κρατάς μια σκούπα ή μια σφουγγαρίστρια. Ναι, μα είχατε προσληφθεί για να κάνετε τη συγκεκριμένη ακριβώς, δουλειά. Ακριβώς αυτό. Ένα είναι αυτό. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν είμαστε σε κινητικότητα. Γιατί ο κύριος Τουρνάρας είπε στην εκπομπή του κύριου Πρετεντέρη ότι ναι, βεβαίως θα τις ξαναπάρουμε, θα τις εκπαιδεύσουμε. Τι ακριβώς εκπαίδευση θα κάνουμε, ξαναλέω, για να κρατάμε τη σφουγγαρίστρα. Θα πρέπει κάποιος να μπει στη διαδικασία να μας πει είμαστε τελικά σε κινητικότητα, γιατί αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι τελικά σώθηκε το κράτος απολύοντας 500 καθαρίστριες που με ψευδή στοιχεία βγήκαν και είπαν ότι παίρνουμε 1.000 ευρώ ή 2.500, δεν ξέρω πόσα είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης εκεί ότι παίρναμε, 500 ευρώ με το ζόρι και τώρα με το 75% πολύ παρακάτω. Και ποια η λογική αυτών των ανθρώπων να διώξουν 500 καθαρίστριες, να τις έχουν σε διαθεσιμότητα μέχρι τον Μάη μήνα, να παίρνουμε εμείς το 75%, να πληρώνουν συνεργεία καθαρισμού, άλλα χρήματα από εκεί, δηλαδή διπλά-τριπλά μέχρι τώρα. Η περίπτωση των υπηρεσιών καθαρισμού εμπίπτει στην συζήτηση την οποία κάναμε πριν. Για το αν πρέπει, και σας λέω, είναι μια πολιτική απόφαση αυτή, η οποία έχει και, έχει και μια ιδεολογική χρειά, εάν πρέπει το κράτος να χρησιμοποιεί μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους για μια σειρά από υποστηρητικές υπηρεσίες. Υπάρχει μια σχολή η οποία λέει πως όχι, αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται καλύτερα από τον ιδιωτικό τομέα, διότι δεν συνιστούν τον πυρήνα των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος. Είναι μια προσέγγιση, ξέρω, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δεν συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση και το καταλαβαίνω απόλυτα, διότι σας αφορά ανθρώπινα. Με ρωτάτε ποια μπορεί να είναι η λύση για το πρόβλημά σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επαναπορροφηθείτε σε άλλες υπηρεσίες καθαρισμού. Θα ήταν τουλάχιστον παράδοξο να σας απομακρύνουμε από το Υπουργείο Οικονομικών ως καθαρίστρες και να σας πάμε να παρέχετε υπηρεσίες καθαρισμού κάπου αλλού, εάν η λογική είναι αυτή που σας περιέγραψα πριν. Υπάρχει μια λύση, μπορεί να ακούγεται πολύ εξεζητημένη αυτή τη στιγμή. Είναι όμως μια λύση η οποία μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε σημαντικούς κοινοτικούς πόρους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για ακριβώς αυτές τις επιχειρήσεις. Και είναι η λύση των κοινωνικών επιχειρήσεων, όπου μια ομάδα εργαζομένων φτιάχνει, κύριε Χατζηνικολάου, μια κοινωνική επιχείρηση, παρέχει υπηρεσίες στο δημόσιο, αλλά αυτές οι υπηρεσίες, η μεγάλη διαφορά είναι ότι είναι επιδοτούμενες από κοινωνικά προγράμματα. Θα γίνουμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι εργολάβοι. Θα γίνετε επιχειρηματίες. Και όσο και αν σας ακούγεται. Δεν ακούγεται. Γίνετε... Μπορεί να το πείτε όπως θέλετε. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση σε αυτό, το οποίο μπορεί να σας ακούγεται πολύ ξένο αυτή τη στιγμή ως ιδέα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι δοκιμασμένο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι θα δημιουργήσετε μία ομάδα εργαζομένων σε μία πόλη, ας το πούμε, στην Αθήνα, και θα παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητας στο δημόσιο με ένα τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και αξιοποιώντας σημαντικούς κοινωνικούς. Γιατί θα κοστίζει λιγότερο για το δημόσιο? Διότι θα είναι χρηματοδοτούμενο από τα προγράμματα. Από τα κοινωτικά προγράμματα. Από τα προγράμματα τα οποία ενθαρρύνουν και στη συνέχεια. Επιτρέψτε μου. Και στη συνέχεια, γιατί το λέτε, και στη εμείς θα συγκριθούμε με τους μεγάλους εργολάβους, Υπουργέ. Δεν έχετε, θα συγκριθούμε με αυτούς. Δηλαδή, εμείς θα δώσουμε προσφορά στο δημόσιο και θα προτιμήσουν εμάς. Καταρχάς, το δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προτιμήσει κοινωνικές επιχειρήσεις. Έχει αυτή τη νομική δυνατότητα να το κάνει. Νομίζω ότι μας εμπέζετε τώρα αυτό που μας λέτε. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Είμαστε εργαζόμενοι 20 χρόνια στο δημόσιο και αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι εμείς θα πρέπει να γίνουμε εργολάβοι για να ξαναμπούμε στον ίδιο χώρο που δουλεύαμε. Με ρωτήσατε να σας δώσω μία διέξοδο. Μία διέξοδος η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί για πολλούς εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, αν και τίποτα δεν αποκλείει σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα να κάνουν το ίδιο πράγμα, μπορεί να μην υπάρχει. Με ρωτήσατε να σας δώσω μία διέξοδο. Δεν λέω ότι είναι η καλύτερη, αλλά είναι μία λύση. Η χειρότερη. Αλλά λέω ότι είναι μία λύση την οποία θα ήθελα απλά να μην την απορρίψετε κάθετα.